Φίλοι του Game Orger, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ του 2018, όπου αγωνίζονται η Γαλλία με την Κροατία. Δεν το πιστεύουν οι ίδιοι ότι φτάσανε μέχρι εκεί. 4-3-3 θα παίξει η Γαλλία. Το γνωστό σύστημα με Καντέ, Ματουιντί, Πογκμπά και Γκρισμάν, Ζιρού στην κορυφή και Εμπαπέ. Και όπως βλέπετε και από τα settings, έχω διαλέξει το Legendary το μέγιστο επίπεδο δυσκολίας. Ο αγώνας διεξάγεται στο Λουζνίκι στις 6 το απόγευμα. Στόχος μας είναι φυσικά να αποτρέψουμε την Κροατία από το να πάρει το Μουντιάλ. Γιατί και εμείς ως Ελλάδα έχουμε ένα τίτλο, ένα γύρο, οπότε δεν χρειάζεται να έχουν εκεί Κροάτες ένα. Παιδιά, σήμερα με τους Γάλλους είμαστε, έτσι. Για πάμε λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει ο Γκρισμάν Εμπαπέ και η παρέα του. Έχω να παίξω και FIFA κάτι μήνες τώρα, οπότε θα έχουμε ένα handicap. Με την πρώτη το παίζω το match και ό,τι αποτέλεσμα βγει. Έφυγα, Ματουιντί. Παίξω το 1-2 εδώ πέρα. Εδώ είσαι. Μπαμπαπέ, κάνει τα μαγικά του. Ω, δεν πέρασε. Εδώ είμαστε, κατεβαίνει, νάτος, προθυμένη παλιά. Έγινε το 1-0. Εύκολα έκλεψα εδώ και πάω να φύγω μπροστά. Νάτο, Ζιρού. Όχι, δοκάρι! Πόσο γκαντέμις πεζινάμε! Ω, πέρασε η μπάλα, έστω και με περιπετειώδη τρόπο. Ω! Και ο Ζιρού βάζει γκολ στο FIFA. Αυτά δεν γίνονται. Πάρ' το σημαίακι κάτω. 1-0 η Γαλλία, την Κροατία. Δείτε εδώ πέρα, εντάξει, με την πρώτη δεν του πιάσε βέβαια. Το απέκρουσε ο Σούμπασης, με τη δεύτερη τσίμπα εδώ μέσα. 1-0 εδώ, ο Κλαρινό γαμπρός της Εθνικής Γαλλίας. Και πάμε για την κούπα. Offside. Ωπ, τους έκοψα εκεί. Όχι, όχι τέτοια, όχι τέτοια, ωραία τους έκοψα. Με το 1-0 θα πάω στα αποδυτήρια. Πολύ καλά. Α, δεν βλέπετε τώρα απλά από τις εξέδρες που είναι βαμμένοι οπαδοί. Με τον γκολ του Ζιρού προηγούμαστε. Και πάμε για το δεύτερο χωρίς καμία αλλαγή βέβαια. Γιατί αυτοί που παίζουν μέσα είναι παιχταράδες απλά. Ζιρού το σούταρε. Ο Σούμπασιτς τα απέκρουσε. Εδώ το σουτ δεν έπιασε, πάμε. Αν δεν είναι offside. Όχι, είναι. Τώρα θα δίνω σε αυτόν που προχώταν από πίσω και θα μπαινε ένα ωραίο γκολάκι. Εδώ είμαστε, νάτο. Όχι. Παπ. Ωραία πασούλα. Ματουιντί ανεβαίνει. Ω, τι έπιασε. Ούτε την κεφαλιά δεν μπόρεσα να βάλω. Έλα μου τώρα. Όπα. Πας να περάσεις εκεί. Εφυγές. Ω, τι έχουμε εκεί, έχουμε corner. Επίσης έχω φωνάξει αλλαγή, μπαίνει ο Ντεμπελέ και βγαίνει ο Ζιρού και βάζω κορυφή Γκρισμάν. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνω. Πάμε για σιρτό corner. Κλασική κομπίνα. Ένας εδώ να δώσω. Ω, μες στην περιοχή. Εντάξει. Τίποτα. Την παίρνω και φεύγω. Έλα στο 88 τώρα, μου κάνεις τέτοια. Μη μου κάνεις τέτοια. Α! Ευτυχώς τα περιστέρια το σούτ του. Έτσι. Τον σκοτώνεις όπως είναι τώρα στο 92, δεν το σκέφτεσαι καν. Τέλος, η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύπελο και ελπίζουμε απόψε να ρίξει μια τριάρα με σβηστές τις μηχανές.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τον τελικό σήμερα στις 6 ώρα από το Λουζνίκι, στο γήπεδο το οποίο παίξαμε. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας φυσικά για τον τελικό και για το πώς είδατε μέχρι τώρα το Μουντιάλ. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ωραίο γιατί είχε όμορφες ανατροπές. Βέβαια κάποια outsider θα μπορούσαν και να μην είχαν περάσει, ας πούμε. Αλλά okay, είχε ενδιαφέρον γιατί δεν ξέρεις να πας ώρα και στιγμή τι θα σου κάτσει. Λοιπόν, FIFA World Cup 2018 θα είναι η εξομοίωση του τελικού με legendary επίπεδο δυσκολίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι μαζί μας. Σας άρεσε το βιντεάκι, like, share, subscribe, click στο καμπανάκι και αναμένετε για τα επόμενα βίντεό μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.